Αυτοί που ρήμαξαν και ρημάζουν το λαό μας και τη ζωή του με την πολιτική τους, καμώνονται πως νοιάζονται για τα παιδιά του. Με εργαλείο όμως την αντιδραστική αξιολόγηση επιδιώκουν τη χειραγώγηση και την υποταγή των εκπαιδευτικών. Απειλούν τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών σε σχολεία και μαθητές πολλών κατηγοριών, σε σχολεία εξουθενωμένα από την κρατική υποχρηματοδότηση που σπρώχνονται να βρίσκουν τα έσοδα της λειτουργίας τους στις τσέπες των γονιών και των χορηγών με το αζημίωτο. Αυτός είναι ο σκοπός της αξιολόγησής τους, γι' αυτό και δεν πρόκειται να τους περάσει. Ξεπερνώντας όμως κάθε όριο θράσους, χρησιμοποιούν την αξιολόγηση και ως ένα άθλιο εργαλείο εκβιασμού για να μονιμοποιήσουν χιλιάδες εκπαιδευτικούς που γύρισαν 10 και 15 χρόνια σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι πρέπει να αποδείξουν, λένε τώρα, ότι είναι εκπαιδευτικοί και τι κάνανε τα προηγούμενα 10-15 χρόνια. Ο αγώνας των εκπαιδευτικών, ο αγώνας των καλλιτεχνών είναι δίκαιος, γιατί η εκπαίδευση και η τέχνη πρέπει να τεθούν στην υπηρεσία του λαού. Γι' αυτόν τον αγώνα το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας τον στήριξε, τον στηρίζει και θα τον στηρίζει πάντα και μέσα και έξω από τη Βουλή, με όλη του την ψυχή, με όλες του τις δυνάμεις. Θα νικήσουμε. Δεν υπάρχουν σωτήρες. Σωτήρες είμαστε όλοι εμείς που βρισκόμαστε σήμερα στους δρόμους του αγώνα. Γεια σας.